Προσοχή στα παιδιά λοιπόν, φίλες και φίλοι, και σε όποια πόλη πηγαίνει η δράση αυτή, η πολύ σημαντική δράση, θα είμαστε εκεί. Λοιπόν, εδώ είναι ο Τάσος ο Πετρόπουλος, να τον καλημερίσω. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα κύριε Αυτιά. Θέλω να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Η μάνα, Βέβαια. Ταλαιπωρημένη από τις παρεμβάσεις του ασφαλιστικού η μάνα. Και το ξέρετε πολύ καλά. Και από τους πριν και από τους σημερινούς. Η έγνοια μας είναι κάθε άνθρωπος και η μητέρα και η οικογένεια. Και για να δούμε. Ερώτηση πρώτη, μπαίνω στον πειρασμό για την πρώτη εισαγωγική τοποθέτηση του Συμβουλίου Επικρατείας αναφορικά με την νομιμοποίηση πια, τη συνταγματική νομιμοποίηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο. Δεν έχουμε διαβάσει την απόφαση, αλλά περίπου ξέρουμε τι ακριβώς συζήτησαν με σκορ 13-12 οι Έλληνες δικαστές του Συμβουλίου Επικρατείας. Κύριε Αυτιά, αυτό που αναφέρονταν πριν θα είναι αντισυνταγματική. Η κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα είναι ότι είναι αντισυνταγματικός ο νόμος. Τώρα βγαίνει ότι η κρίση είναι αντίθετη από αυτή που προβλεπόταν. Ας μην βιαστούμε να πούμε για πράγματα που δεν έχουμε δει συνολικά στο σκεπτικό της απόφασης. Άμα με ρωτάτε για την ουσία, θα συζητήσουμε μετά. Αλλά επί της απόφασης που δεν την ξέρω ακόμα, επιτρέψτε μου να μην κάνω σχολιασμούς, διότι δεν είναι σωστό. Κύριε Υπουργέ, το μέτρο του 18% της μείωσης των συντάξεων, θα πάμε και στα θέματα που ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο, γιατί μαθαίνω για διαγραφές εισφορών κλπ. Και βελτιωτικά σημεία, αλλάξατε το νόμο Κατρούγκαλο 27 φορές. Είναι η 27η φορά που αλλάζει, παίρνει μια βελτιωτική εικόνα και από πίεση της κοινωνίας κλπ. Και διαπιστώσεις δικές σας. Αυτό το 18% θα μειωθεί 1/1/19 ή υπάρχει πιθανότητα κάποιας βελτίωσης όπως ακούγεται, γιατί για 13η είπε ο Τσακαλώτος δεν πρόκειται για 13η, αν θα δοθεί ένα επίδομα όταν έστειλε το γράμμα στους δανειστές. Αυτό το 18% συμφωνήσαμε να το μειώσουμε. Έτσι θα πάμε, κύριε Υπουργέ? Δεν υπάρχει 18%. Έως 18%. Είναι έως 18% για περίπου το 20% των συνταξιούχων, 25%. Δεν γίνεται το σύνολο των συνταξιούχων. Οι αγρότες δεν συμπεριλαμβάνονται στον επανυπολογισμό. Όσες συντάξεις έδινε ο ΟΓΑ. Και η Τράπεζα Ελλάδος. Δεν υφίσταται καμία περικοπή. Άρα, η Τράπεζα Ελλάδος ασφαλώς. Και έχουμε και ένα περίπου 25% που είναι αμετάβλητο εντελώς. Άρα, από το υπόλοιπο έχουμε και αυξήσεις. Μισό λεπτό. Ναι. Ο Υπουργός αποκαλύπτει, φίλες και φίλοι, στοιχεία του επανυπολογισμού. Και αυτό είναι πρώτη φορά ακούγεται, αν δεν κάνω λάθος. Το 25% θα έχει η ίδια σύνταξη με αυτή που παίρνει τώρα. Αμετάβλητη. Αμετάβλητη. Η σύνταξη που καταβάλλει. Μείωση έως 18% πόσοι θα έχουν? Είναι ένα ποσοστό περίπου 25% που, ναι, θα έχει κάποιες μειώσεις σε αυτή την κλίμακα που λέτε. Από 0, δηλαδή από 1 ευρώ μέχρι 18% της σύνταξης. Αυτό θα γίνει 1/1/19. Έτσι έχει συμφωνηθεί, ναι, αλλά όπως έχουμε πει, έχουμε μπροστά μας 7 μήνες να δούμε τις επιδόσεις που επιτυχάνει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Προβλέπω ότι θα ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο το πλεόνασμα και φέτος. Μάλιστα. Και επομένως έχουμε ένα δημοσιονομικό περιθώριο να προσεγγίσουμε κάποιες πλευρές των συνεπειών με ένα καλύτερο τρόπο. Ραβασάκια θα στείλετε στον κόσμο να πείτε στον συνταξιούχο, παίρνεις 700 ευρώ, θα έχεις αυτή τη μείωση από 1/1/19 του 19. Θα το κάνετε αυτό ή ξαφνικά θα το δουν μπροστά τους ή θα το δώσετε 31/12 με την ενημέρωση της σύνταξης του Δεκεμβρίου? Είναι διαχειριστικό αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κύριε Πετρόπουλη, και όταν δουλεύει κάποιος 40 χρόνια δεν έχει δικαίωμα ενημέρωσης. Το πάρουμε και έτσι. Πώς το σκέφτεστε αυτό? Ναι, αλλά βλέπετε ότι η επεξεργασία εξακολουθεί να γίνεται και η προσέγγιση, η πολιτική του θέματος από την πλευρά της κυβέρνησης είναι τέτοια που για να καταλήξουμε στο οριστικό ποσό θα πρέπει να έχουμε μια περίοδο χρονική μπροστά μας για να δούμε πού εν τέλει θα διαμορφωθούν αυτές οι συνάξεις. Να υποθέσω ότι κάποιος που θα έχει 18% μείωση, καταλανθάνοντα τρόπο μου το λέτε τώρα, ένας που έχει 18% μείωση ενδεχομένως να του πείτε πάρε και ένα μέρισμα μέχρι ενός ορίου σύνταξης ώστε να μην είναι 18, να πέσει λίγο πιο χαμηλά. Ο προϋπολογισμός, κύριε Αυτιά, θα κατατεθεί τέλος Νοεμβρίου, ψηφίζεται μέσα στο Δεκέμβρη. Εκεί θα κρυθούν τα θέματα. Λοιπόν,
Πάω σε γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφω αμέσως μετά. Έτσι είναι. Α, όχι, πάω διαγωνισμό. Συγχωρέστε με. Έτσι, παρακαλώ. Γιατί συντονιζόμαστε. Προσπαθώ να βγάλω ειδήσεις. Ήδη δώσατε την πρώτη μεγάλη είδηση. Λοιπόν, τριήμερη πολιτική διαμονή σε junior suite, πιστοποιημένη με ελληνικό πρωινό και χίλια δυο πράγματα. Και βέβαια 901-901-43-10, κάπα λάμδα κενό, ονοματεπώνυμο 54-7-7-7 είναι. Είναι το μήνυμα που μπορείτε να στείλετε. Μπορώ να συνεχίσω με τον Υπουργό? Όχι. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα. Είμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο. Ο Υπουργός έδωσε την πρώτη, τα πρώτα στοιχεία, τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως. Είναι 9 και 5 ακριβώς. Σας καλημερίζουμε, σας ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο. Πάντα μαζί μας είναι ο κύριος Πετρόπουλος σε μια πολύ κρίσιμη μέρα και σε ένα πολύ πολύ κρίσιμο σημείο, καθώς αύριο έρχονται και οι δανειστές, οι οποίοι λένε, οπ, ψηφίσατε, μείον 18% της συντάξης, εφαρμόστε το. Εσείς λοιπόν μου λέτε σήμερα, εμείς θα εφαρμόσουμε το μέτρο, αλλά μέχρι τον Οκτώβριο που θα καταθέσουμε τον προϋπολογισμό και θα μας πιέζουν για 18% βλέποντας και κάνοντας. Το πακαλά ή χρειάζεται ερμηνεία ή δεν το πακαλά? Η απόδειξη που παρέχουμε, ναι, είναι ότι πάμε πάρα πολύ καλά και έχουμε πλεονάσματα τα οποία μας δίνουν το δικαίωμα να συζητάμε για την αντιμετώπιση με καλύτερο τρόπο συνεπειών που υπάρχουν στις παροχές μας. Οι μειώσεις θα είναι και κάτω των 1.000 ευρώ, κύριε Πετρόπουλε, με τον επανυπολογισμό, ρωτούν πάρα πολύ. Στις περιπτώσεις που προκύπτει μικρότερη σύνταξη με τους νέους κανόνες, ναι, θα υπάρξει, αλλά μένει να δούμε ποιες θα είναι αυτές τις περιπτώσεις. Θα είναι πάρα πολύ λίγες, πάρα πολύ λίγες. Πάμε τώρα. Και πώς θα βγει αυτό το ποσό του 1,8 δισεκατομμυρίων όταν το 25% έχει μειώσεις 2-18%, το 25% είναι σταθερό και το 20% θα έχει μια αύξηση που θα δοθεί σε βάθος πενταετίας. Πώς θα βρεθεί αυτό το ποσό των χρημάτων, με ποιο τρόπο? Κύριε Αυτιά, αυτή είναι η συζήτηση, ότι δεν είναι απαραίτητη μια τέτοια συνέπεια όσο αφορά τις καταβολές των κυρίων συντάξεων. Και θεωρούμε ότι πραγματικά δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη για τέτοιους περιορισμούς. Αλλά έχουμε πάρει μια σειρά μέτρων που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από 1η-1η του 2019. Ναι. Εννοούμε για τις μειώσεις στη φαρμακευτική δαπάνη. Θα το δούμε αμέσως μετά και τα αντίμετρα. Άρα λοιπόν το μέτρο του 18% θα εφαρμοστεί και αν έχετε τον τρόπο εσείς μπορείτε να το βελτιώσετε. Αυτό μας λέτε σήμερα. Άρα ναι, το μέτρο θα βαρωστεί το μείον 18%. Αυτό λέμε από την πρώτη μέρα που η κυβέρνηση αυτή ανέλαβε την ευθύνη για τα θέματα αυτά. Ακόμα και το 2015 που ψηφίσαμε, ναι, αυτά τα μέτρα, η υπόσχεσή μας ήταν θα προσπαθούμε παραλλήλως να αντιμετωπίζουμε βλαπτικές συνέπειες για την ζωή των πολιτών. Και όλοι αυτοί που λένε ότι θα δώσουμε 13η σύνταξη, θα δώσουμε 14η, πετάνε τη σκούφια τους στον αέρα, ξέρουν τι λένε ή δεν ξέρουν αυτό το οποίο λέτε εσείς, ότι κύριε εμείς θα κάνουμε το λογαριασμό μας, αν έχουμε κάτι όπως πέρυσι με το επίδομα θα το δώσουμε, αν δεν έχουμε δεν δίνουμε τίποτα? Θα έχουμε, αυτό είναι βέβαιο. Μάλιστα, θα είναι μεγαλύτερο το περσινό, δεν θα είναι 13η όμως? Θα είναι μεγαλύτερο το πλεόνασμα φέτος από το περσινό. Άρα λοιπόν, για να κλείσει το μείον 18%, το εφαρμόζεται το μέτρο, άρα στην πορεία τον Οκτώβριο με την κατάθεση του κρατικού προϋπολογισμού βλέπετε ποιο θα είναι το ύψος των μειώσεων, σωστό? Βεβαίως, αλλά κυρία Αυτιά, αυτό που μέχρι τώρα ακούγαμε από την Νέα Δημοκρατία κυρίως είναι ότι θα υπάρχει μείωση συνολικά στη συντάξη 18%. Εξήγησα με την έναρξη της συζήτησής μας ότι αυτό δεν προκύπτει από τα στοιχεία. Μάλιστα, που έχουμε. Μάλιστα. Επιδόματα συζύγου και τέκνων που έβαλαν θέμα οι δανειστές θα περικοπούν, κύριε Υπουργέ? Όλα αυτά εμπεριέχονται στον υπολογισμό και στον επανυπολογισμό των συντάξεων. Επομένως δεν υπάρχει πρόσθετη περικοπή επιδομάτων. Δηλαδή το 18% εμπεριέχει και τα επιδόματα? Ασφαλώς. Το λέμε όλα αυτά τα χρόνια, το λέω και σήμερα. Μάλιστα. Τώρα πάμε το μέτρο του 18% μπορεί να πάρθει πίσω ολόκληρο και να μην γίνει καμία μείωση. Με το χέρι στην καρδιά. Ως αριστερός που είστε.
Κύριε Αυθιά, πρέπει να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό. Είναι βαρύ το 18%. Καταρχήν να δούμε αν υπάρχει και πού υπάρχει. Δεν το έχουμε εμείς αυτό τον αριθμό με βεβαιότητα. Το ψηφίσατε. Ναι, μέχρι 18% δεν μπορεί να υπάρξει μείωση παραπάνω του 18%. Μάλιστα. Αυτό έχουμε πει. Αν περισσεύει, δηλαδή σε κάποιον έρθει ένα 25%, θα το πληρώσει τα επόμενα χρόνια ή εκεί σταματάτε εσείς? Να δούμε όλο το λογαριασμό, να ξαναμιλήσουμε, δεσμεύομαι. Άρα θα έχουμε πορεία λογαριασμών, από ό,τι φαίνεται. Άρα λοιπόν, για να μην είμαστε πάνω από το πηγάδι και δεν πίνουμε νερό, όπως λέω εγώ πάντα, εφαρμόζεται το μέτρο, βλέπουμε στην πορεία και το βελτιώνουμε αναλόγως. Εκείνο που προκύπτει τώρα όμως, από τα μέχρι τώρα δεδομένα, είναι... δεν προκύπτει 18% μείωση παντού. Είναι έξω οι αγρότες, είναι έξω το 20% 25% που έχει μια αύξηση. Μάλιστα. Είναι ένα ποσοστό 20% περίπου που δεν έχει καμία μεταβολή. Άρα μιλάμε για ένα περίπου 25-30%. Μάλιστα. Αυτό. Ερώτημα. Εκεί θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το ραβασάκι έρχεται το Δεκέμβριο, οριστικό. Δεκέμβριο μήνα. Δεκέμβριο μήνα. Ναι. Άρα. Με τη σύνταξη του Ιανουαρίου, ή μάλλον με τη σύνταξη του Νοεμβρίου, θα μάθουν ότι από 1η-1η αυτή θα είναι μείωση. Το Δεκέμβριο, το λέω πολύ συγκεκριμένα, το Δεκέμβριο θα ξέρουν ποια είναι η σύνταξη που θα παίρνουν και αν θα έχουν μείωση. Υπουργέ, θα είναι μείωση και κυρίας και επικουρικής, έτσι δεν είναι? Η επικουρική ήδη υπολογίζεται με τους κανόνες που βάζει ο νόμος 437 και καταβάλλεται. Δεν υπάρχει θέμα άλλης μείωσης. 207 εκατομμύρια πλεόνασμα έχει το ΕΤΑΕΠ μέσα στη χρονιά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχουμε μειώσει τις επικουρικές ξανά. Άρα εκεί σταματάει η μπίλια, λέτε, σε ό,τι αφορά αυτό. Μα το ταμείο. Έχει γίνει ο υπολογισμός των επικουρικών. Πάμε τώρα σε ένα μεγάλο κεφάλαιο, πληρωμή συντάξεων. Πρέπει να είναι γύρω στις 211.000 περίπου. Συνολικά παροχές. Μπράβο. Κύριες επικουρικές και εφάπαξ. Υπουργέ, αφού έχετε πλεόνασμα στον ΕΦΚΑ. Τουλάχιστον μπορεί να είναι λογιστικό αυτό. Δώσε 1,1 δις, πλήρωσε τις συντάξεις αύριο το πρωί, για να μην βγαίνει ο Βρούτσης, ο Μητσοτάκης, η Φόφη, ο ένας, ο άλλος κλπ. Και σας λέει, κύριε, ποιο πλεόνασμα έχετε, αφού έχετε απλήρωτες 217.000 συντάξεις. Λέω τον ακριβή αριθμό. Ωραία. Γιατί δεν το κάνετε αύριο το πρωί? Να εξηγήσω. Έλατε. Και ο κύριος Βρούτσης θα πρέπει να το ξέρει, γιατί έχει διατελέσει υπουργός σε αυτό το Υπουργείο, ότι ο προϋπολογισμός εμπεριέχει τη δαπάνη της ταξιδιωτική. Έχει αφαιρεθεί δηλαδή ήδη. Έχει υπολογιστεί σαν να έχουν πληρωθεί όλες τις συντάξεις όταν κάνουν προϋπολογισμό μέσα στην επόμενη χρονιά. Δηλαδή το 17 για το 18 ο προϋπολογισμός συμπεριελάμβανε τα κονδύλια που θα δοθούν σε συντάξεις και επομένως δεν υπάρχει κάποιο ποσό που περισσεύει επειδή δεν δώσαμε συντάξεις. Άρα το πλεόνασμα είναι καθαρό. Ναι. Αν έχει καθαρό πλεόνασμα. Σαν να έχουμε πληρώσει. Δηλαδή, από τα χρήματα που υπολογίζουμε για τον ΕΦΚΑ, έχουμε, από τα χρήματα αυτά έχουμε αφαιρέσει τη συνταξιδοτική δαπάνη που πρέπει να καλύψουμε από εκκρεμείς συντάξεις. Είναι όμως, σαν να έχουν πληρωθεί. Το πλεόνασμα δεν επηρεάζεται. Το δέχομαι, καλό πιστεύω. Όχι, έτσι είναι. Το δέχομαι, αλλά 3 Ιανουαρίου του 2017 βγήκατε στη σειρά όλοι και είπατε ότι την 31-12 του 2017 θα έχουν πληρωθεί όλες οι συντάξεις. Χαρήκαμε κι εμείς, παίξαμε το βίντεο, ήρθε 31-12, 200 και χιλιάδες απλήρωτες συντάξεις. Ρωτώ τον Τάσο τον Μετρόπουλο, πότε θα πληρωθεί και η τελευταία σύνταξη Έλληνα που περιμένει τη σύνταξή του, αν το έχετε αυτό το στοιχείο? Κύριε Αυθιά, πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε μήνα προσθέτονται κάπου 15.000 νέες αιτήσεις. Οι συντάξεις που έχουν δοθεί σε αυτό το διάστημα από 1η-1η του 15 μέχρι τώρα ξεπερνούν τις 360.000. Επομένως, όταν είχαμε 169.000 εκκρεμείς κυρίες συντάξεις, πρέπει να δούμε και πρόσθετες αιτήσεις που ήρθαν και εξυπηρετούνται. Αυτή τη στιγμή έχουν μείνει 75.000 περίπου. Κύριες. Κύριες συντάξεις, 75.000 κύριες συντάξεις. Και 30.000 εφάπαξ και γύρω στα 90 εκκρεμείς. Και επιταχύνεται η έκδοσή τους. Ναι. Τα εφάπαξ δεν καταβάλλονταν καθόλου εφάπαξ από το Σεπτέμβριο του 2015. Λόγω του μαθηματικού 15. Τύπου. Μέχρι το καλοκαίρι θα έχετε πληρώσει όλες τις κύριες. Είναι περίπου 3.500 εφάπαξ για το Ταμείο των Δημοσίων Υπαλλήλων από 27.000 που ήταν εκκρεμείς όταν ήρθε η δική μας διοίκηση να καταβάλουν μετά τα ονόματα εφάπαξ. Από 27.000 εκκρεμείς εφάπαξ στο Ταμείο των Δημοσίων Υπαλλήλων
έχουν μείνει περίπου 3.500 εφάπαξ που θα δοθούν. Και θα δοθούν οπωσδήποτε μέσα στην περίοδο. Ναι, αλλά είναι άλλα 30 τόσα χιλιάδες που περιμένουν. Πολλά. Είναι ορισμένα ταμεία τα οποία πραγματικά δεν έχουν μηχανορφικά συστήματα. Μάλιστα. Και τέτοιες διαδικασίες να βγουν γρήγορα. Έτοιμη, λέει η Νέα Δημοκρατία, για εκλογές. Κύριε Πετρόπουλε, είστε έτοιμοι κι εσείς ανά πάσα στιγμή για εκλογές ή θα το πάτε 19, αφού πιούμε πρώτα το ποτήρι της μείωσης των συντάξεων, αφορολόγητο πάει 20, λόγω πλεονάσματος, μάλλον το απομακρύνεται το ενδεχόμενο αυτό, λόγω πλεονάσματος, οι πληροφορίες είναι ότι αυτό απομακρύνεται. Είστε έτοιμοι και τώρα εκλογές, όπως είπε ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας? Καταρχήν είμαστε έκπληκτοι να ακούμε ότι η καλύτερη κυβέρνηση ήταν αυτή που μας παρέδωσε 384.000 εκκρεμείς παροχές. Εμείς χορηγήσαμε μέσα σε 3 χρόνια 586.000 παροχές. Είχαμε 168.000 σε αναμονή συντάξεις, τώρα έχουμε 75.000. Και επειδή πρέπει να ολοκληρώσω την προηγούμενη ερώτησή σας, κυρία Αυτιά. Δεν μου πεις για εκλογές. Στο... Είστε έτοιμοι για εκλογές? Θα σας πω. Εκλογές, θα καθαρίσουμε το θεματάκι αυτό. Να πάμε στο άλλο, με τις εκκρεμείς. Πότε θα πληρωθούν οι άνθρωποι? Δουλεύει 40 χρόνια, μπορούσε να πάρει τη συνταξή. Έχουμε σου. Πολλή δουλειά ακόμα. Και φταίει το κράτος από χρόνια. Για εκλογές θέλω να πείτε. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε. Ναι. Μέχρι τον Αύγουστο θα έχουν ολοκληρωθεί οι χορηγήσεις συντάξεων που εκκρεμούν. Ναι. Στο τρίμηνο εννοώ. Μέσα στο 17, ναι, έχουμε εξαντλήσει το 70% μέσα στο 17 των αιτήσεων συνταξιοδότηση που έγιναν μέσα στο 17. Εγώ ήθελα να τις πληρώσω όλες. Θα σας πω μισό λεπτό. Δεν μπορεί να αναπλήρωτο Έλληνας που δουλεύει 30 χρόνια, Υπουργέ. Μα απαντώ. Τα ίδια έλεγα και στο Βρούτσι με το εφάπαξ. Ναι, αλλά δεν θυμάστε. Δεν το πλήρωνε. Δεν θυμάστε ότι. Τα ίδια έλεγα. Θα σας πω. Ελάτε. Ο κ. Βρούτσις το 2012, λοιπόν, όταν ήταν υπουργός, είχε πει σε μία μέρα θα δίνετε σύνταξη μετά από 2 χρόνια. Εντάξει, και εσείς σε μία νύχτα θα σκίζατε το μνημόνιο. Εντάξει, εγώ μιλάω για επιδεδομένων. Ναι. Έτσι, άρα, είμαστε... Υπουργέ, η τελευταία σύνταξη που θα πληρώσετε, η τελευταία. Αυτό είναι η είδηση που σας λέω. Ελάτε. Είναι πολύ καλή η είδηση που σας λέω. Και τελειώσει την εκπομπή σας. Όχι, δεν τελειώνει η εκπομπή. Μην τη μειώνουμε την είδηση αυτή. Ότι το τρίμηνο που λέγαμε είναι ο χρόνος μέσα στο οποίο πρέπει να καταβάλλετε σύνταξη έχει ήδη επιτευχθεί. Αλλά για τις συντάξεις που προκύπτουν με το νέο νόμο. Μέσα στο 17, σύνταξη δεν περιμένει καμία πάνω από 3 μήνες για να χορηγηθεί. Ερώτημα. Η τελευταία σύνταξη, έχουμε 211.000 συντάξεις. Η τελευταία που θα πληρώσεις και θα πεις απαλλάχτηκα από τον αυτιά κάθε Σαββατοκύριακο να λέει πότε θα τις πληρώσεις. Τον Αύγουστο θα, ναι, έχουν χορηγηθεί όλες πλην περιπτώσεων στο τσάι που είναι, ναι, τα πράγματα χαμένα, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη, ναι, εύκολα, ναι, γιατί υπάρχουν οφειλές που δεν μπορούν να έχουν διαπιστωθεί. Μάλιστα. Και δεν μπορείς να δώσεις με ασφάλεια συντάξεις. Και ορισμένες περιπτώσεις ταμείου νομικών. Τέτοιες περιπτώσεις. Και όλες επικουρικές. Οι άλλες... Και οι επικουρικές θα πάνε πίσω. Και οι επικουρικές. Και τα εφάπαξ θα πάνε πίσω. Οι επικουρικές πίσω θα εξαντληθούν όλες. Όλες. Θα πληρωθούν δηλαδή. Όλες. Δηλαδή Αύγουστο πληρώνεται όλες τις κυρίες. Όλα τα εφάπαξ θα έχουν δοθεί. Μάλιστα. Πλην περιπτώσεων Ταμείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Μάλιστα. Και περιπτώσεις τέτοιες που είναι χαμένες στα χαρτόκουτα. Ναι. Δεν είναι εύκολο να τα βγάλεις αυτά. Και τι θα κάνετε όταν μια χαμένη σύνταξη. Μια στοιχεία τα οποία. Αλλά πρέπει να τις κάνουμε με ένα ασφαλή τρόπο. Τι να κάνουμε. Να αποδοθεί δηλαδή αυτό που πρέπει. Είναι σαπισμένα τα χαρτιά μέσα σε χαρτοκουτά στα υπόγεια. Δεν είναι εύκολο να τα βγάλεις όλα αυτά. Είμαι ειλικρινής. Σαπισμένα αλλά... χαρτιά στα υπόγεια. Ξεχασμένοι φάκελοι συντάξεων, έτσι. Έτσι. Πόσα χρόνια. Έτσι, αυτό? Δεν ξέρετε κι εσείς ό,τι σημαίνει. Αν το ξέρω, λέει, έχω δει αιτήσεις συντάξεων και σε τουαλέτα. Επομένως, τι άλλο να κάνουμε. Και μάλιστα, επειδή εφαρμόζεται από το μήνα τούτο, ναι, ο νόμος για τα προσωπικά δεδομένα, ναι, θα βρίσκεται σε δυσχερή θέση το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης για τα χαρτιά που είναι μαζεμένα. Και πώς θα βγάλεις μια σύνταξη ενός ανθρώπου ο οποίος δούλευε, κατέθεσε τα χαρτιά του, παρελήθη από το πρωτόκολλο και τελικά έχει σαπίσει ο φάκελος αυτός στα υπόγεια ή το φάγανε οι κατσαρίδες. Εκεί τι θα κάνεις? Εκεί είναι οι καθυστερήσεις που σημειώνονται, ναι, και θα έχουμε πραγματικά μόνο εκεί οι καθυστερήσεις. Όμως, με τον τρόπο που έχουμε υπολογίσει την έκδοση των συντάξεων, θα επιταχύνουμε και αυτές τις περιπτώσεις, αλλά μετά από μία διαπίστωση ότι δεν υπάρχουν οφειλές. Εκεί είναι η δυσκολία μας. Πρέπει να διασταυρώσετε αν χρωστάει δηλαδή. Δεν μπορείς να χρωστάει. Ναι, ναι, ναι. Εκεί είναι η δυσκολία μας. Εκεί είναι η δυσκολία. Όλες οι άλλες περιπτώσεις θα εκδοθούν. Όλες οι λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Ο υπανεπολογισμός δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Ραβασάκια το Δεκέμβριο, για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Ο υπανεπολογισμός έχει ολοκληρωθεί. Α, έχει ολοκληρωθεί. Όμως, δώστον ένα-δύο κόσμος θα κάνει.
Είπαμε μερικά πράγματα. Δώσ' τον ένα-δύο κόσμο ότι δεν υπάρχει. Θα του τύχει. Γιατί αν του πεις τώρα σου κόβω 18 περιπτώ... και βγεις και του πεις θα γίνει 15, θα πει κοίτα ο Μητρόπουλος. Περίπου 500.000 ναι. είναι οι περιπτώσεις ναι. που υφίστανται αρνητική μεταβολή στις συντάξεις. Λίγη είναι. 3, 6, όχι, δεν είναι 3,6. Στην κάλπη να δεις 500.000 σου πει μου κόψε, γεια σου. Μισό λεπτό, ναι. καταρχήν να δούμε τι κόβεται. Ελάτε. Δεν κόβεται 18% στις 500.000. Πόσο? Μπορεί να είναι από 5 ευρώ μέχρι 100, 200. Αυτά δεν είναι και 200 δεν ευρώ. Δεν είναι όλοι τέτοιες περιπτώσεις. Επομένως πρέπει να δούμε, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις αυξήσεων. Το έχουμε ξαναπεί και θα επιβεβαιωθεί αυτό. Αυτή η αύξηση θα δοθεί σε 5 χρόνια, λέει ο νόμος. Δηλαδή, αν πάρει κάποιος αύξηση 30 ευρώ, θα το πούνε δεν υπάρχει 6 ευρώ. Μείωση. Θα δούμε. 6 ευρώ αλλά το χρόνο. Και από το 23 και μετά. Επειδή λέει. Η αρχιτεκτονική του συστήματος ναι. είναι τέτοια που μας επιτρέπει, ακριβώς επειδή έχει προβλεφθεί το 16,2% ως δημοσιονομική δαπάνη, 16,2% του ΑΕΠ, και εμείς πετυχαίνουμε πλεονάσματα και μείωση αυτής της δημοσιονομικής δαπάνης που θα πέσει κάτω από το 15%, έχουμε ένα δημοσιονομικό περιθώριο, η δική μας κυβέρνηση να βελτιώσει τα πράγματα. Το κρατώ. Το κρατώ. Υπουργέ, αναδρομικά, αυτά τα οποία τα είδανε αυτό το μήνα, πήρανε 5, 10, 15 ευρώ. Το σύνολο των αναδρομικών θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι, τα αναδρομικά το ΕΟΠΗ. Πολλοί λένε ότι δεν τα δώσατε. Σε όλους δώσατε μόνο σε 200.000. Και επίσης επέμενα να μην κατατεθούν αιτήσεις, αλλά να τα δώσετε αυτόματα. Επέμενα για να δείξουμε ότι έχουμε κράτος και όχι... Έχετε δίκιο που επιμένετε και αυτό που έλεγα συνέβη. Το δέχομαι, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος. Αυτά τα αναδρομικά, το 200, το 300, πότε θα δοθεί? Θα το κάνουμε και αυτό. Πότε? Εγώ θέλω το πότε. Ξέρετε ότι 21 Ιουνίου κλείνει η συμφωνία με επιτυχή τρόπο στο Eurogroup. Έρχονται τα τεχνικά κλιμάκια την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία με τρόπο πιστικό συζητούμε με τους δανειστές. Τίποτα δεν κάναμε χωρίς να συμφωνηθεί. Πάμε η τώρα. Άρνηση υπήρχε. Ναι. Εκάμφθη η άρνηση, ακόμα και για αυτό που κάναμε για την μείωση των κρατήσεων στις επικουρικές συντάξεις, προηγήθηκε συμφωνία. Δεν το κάναμε αυτό, μόνοι μας. Το αυτό ξέρω. Θέλει χρόνο. Πέστε αυτό μου για το συμψηφισμό. Αυτό θα γίνει και για την επιστροφή. Μπράβο. Πείτε μου τώρα για το συμψηφισμό. Έχει να λάβει κάποιος 200 ευρώ, αλλά χρωστάει στον ΕΦΚΑ. Θα του τα πάρει ο ΕΦΚΑ ή στο ΚΑΟ αυτά τα χρήματα ή θα του πει έλα να τα βρούμε. Τα 200 ευρώ, αν συμπληρώσει το IBAN στο σχετικό πεδίο, στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΦΚΑ, ναι. θα του κατατεθούν εκεί. Εκτός αν ζητήσει να παραμείνουν σε συμψηφισμό μελλοντικών εισφορών. Άρα έχει δύο επιλογές. Άρα είναι διασφαλισμένο. Ή μάλλον έχει τρεις επιλογές. Αν δεν χρωστάει να τα πάρει, βάζοντας το IBAN, αν χρωστάει να πάει σε ρύθμιση, ή αν θέλει για μελλοντικές εισφορές ή να τα πάρει το ΚΑΟ. Ένα από τα τρία. Τέσσερα βρεθήκαν τελικά. Να το πω αλλιώς. Δεν αφήνει το ΚΑΟ τίποτα. Έχει κάνει εύστοχες ερωτήσεις. Και είναι εύστοχοι αυτοί που λέτε. Όταν λέω λοιπόν για μελλοντικές εισφορές, ναι. εξασφαλίζει το ότι αυτά τα χρήματα θα πάνε για μελλοντικές του εισφορές. Μάλιστα, τώρα. Και είμαστε δεσμευμένοι ναι. τα ποσά που περισσεύουν να τα κρατήσουμε λοιπόν. Μόνο για μελλοντικές εισφορές και άρα κανείς δεν θα λοιπόν. Τα πάρει για άλλους λόγους. Ο Μητσοτάκης, είναι κατανοητό. Ο Μητσοτάκης μου έχει πει εδώ, το έχει πει και ο Βρούτσης, το έχει πει και όλη η Νέα Δημοκρατία, εμείς θα μειώσουμε τις υψηλές εισφορές. Δηλαδή είναι μαρτύριο αυτό το πράγμα. Και η ερώτηση... Να δίνεις 1.000 ευρώ το μήνα και να μην παίρνεις ούτε ασπιρίνη. Ερώτηση... Δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα. Ερώτημα. Και η ερώτηση του καθενός είναι και πώς θα δίνει τις συντάξεις. Θα μειωθούν. Ποιος? Και πώς θα δίνει τις συντάξεις που υπόσχεται ότι θα τις δίνει αυξημένες. Αυτό είναι δικό του θέμα. Άμα δεν παίρνεις φορές. Θα έρθει η ώρα. Εγώ ρωτώ το εξής. Προφανώς θα έχει τον τρόπο. Ρωτώ. Η Νέα Δημοκρατία υπόσχεται μείωση υψηλών εισφορών. Εσείς θα το κάνετε αυτό το πράγμα? Διότι είναι θηλιά. Σου λέει δεν βγαίνω. Κλείνω ο δικηγόρος το γραφείο, το μηχανικός, ο γιατρός, ο ένας, ο άλλος. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Το 19 θα μειωθεί η εισφορά ήδη, είναι ψηφισμένο στο νόμο, που χορηγείται κατά μισή ποσοστιαία μονάδα για τον ασφαλισμένο και για τον εργοδότη, λόγω μείωσης της εισφοράς στο επικουρικό. Ήδη η κυβέρνηση αυτή προβλέπει τη μείωση της εισφοράς από το 19 ακόμα. Επομένως, μείωση θα υπάρξει και είναι θεσμοθετημένη από την κυβέρνηση τούτη. Όμως η Νέα Δημοκρατία λέει άλλο πράγμα. Okay. Ότι θα είναι στην ευχέρεια τη διακριτική καθενός να είναι ή να μην είναι ασφαλισμένος. Να επιλέγει αν θα είναι ή δεν θα είναι ασφαλισμένος στο δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Και αυτό είναι τεράστια έκρηξη, ναι. κατάρρευση, πρόβλημα για τις συντάξεις του μέλλοντος. Κάνατε όμως και κάτι άλλο. Σε ποιο μέρος του κόσμου η δαπάνη για το ασφαλιστικό, Υπουργέ, μπαίνει στα εισοδήματα της επόμενης χρονιάς?
και πάνω σε αυτό, δηλαδή έχεις 10.000, πλήρωσες 3.000 για το ασφαλιστικό, την επόμενη χρονιά σου υπολογίζεις 13. Γιατί δεν μου τα βάζεις τα έξοδα, αυτά που σου δίνω για τον ΕΦΚΑ? Δεν τα πήρα από το πηγάδι ή από τη δουλειά μου τα έβγαλα. Λέει ο εργαζόμενος. Ναι, ναι. Έλατε. Δεν και, αυτό που και απαντώ, ναι, βεβαίως, απαντώ ότι η δαπάνη αυτή που είναι για εισφορές αφαιρείται από τα εισοδήματά του και φορολογείται επί του υπολείπου. Άρα αφαιρείται ως δαπάνη η ασφαλιστική εισφορά και έχει μικρότερη φορολογία αυτός που πληρώνει εισφορές. Αυτή είναι η απάντηση. Όλο αυτό τον καιρό, ακόμα και οι λογιστές έχουν εσφαλμένη εντύπωση ότι δηλαδή δεν εκπίπτει από τα εισοδήματα εισφορά για ασφαλιστικά ταμεία. Απάντηση, εκπίπτει, εξακολουθεί να εκπίπτει και είναι μια παρανόηση αυτή. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα περιμένω μια απάντηση. Πάτε για διαγραφή οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία. Θα την περιμένει Κόσμος και Κοσμάκης. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και 40 διαγραφές οφειλών σε ταμεία λόγω αμφιβολίας. Αφορά επαγγελματίες, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι ήταν ασφαλισμένοι και ξαφνικά βρέθηκε μπροστά τους κάτι άλλο και τους λένε πρέπει να πληρώσετε. Εδώ τι κάνετε, κύριε Υπουργέ? Οι περιπτώσεις αυτές θα τεθούν στην κρίση του Ανώτατου Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης που θα γνωμοδοτήσει με βέβαιος με τρόπο απαλλακτικό για αυτούς τους οφειλέτες. Μάλιστα. Και με υπουργική απόφαση θα εξαιρούνται μαζικά αυτές οι περιπτώσεις οφειλετών. Αυτή είναι η καλή είδηση της ημέρας. Καλή είδηση γιατί άνθρωποι που πλήρωναν όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πάρα πολλοί συναδελφοί σας δημοσιογράφοι. Είναι αγρότες, είναι επαγγελματίες. Αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες. Άρα το λύνεται αυτό το θέμα. Το λύνουμε, θα το νομοθετήσουμε. Ακριβώς. Μέχρι Υπουργέ. Λείπει το λογισμικό από 6 κατηγορίες συντάξεων και δεν μπορούν να βγουν. Παράλληλη σύνταξη, για παράδειγμα, έτσι. Και όλο αυτό το πράγμα, και είπατε διαδοχική. Για το τσάι, και ποιο άλλο? Και διαδοχική. Και διαδοχική. Εκεί τι κάνουμε που περιμένει ο κόσμος? Και να κλείσουμε γιατί... Τα συστήματα έχουν ολοκληρωθεί για τις διαδοχικές. Ναι. Απορώ πως υπάρχουν υπάλληλοι που λένε ότι δεν υπάρχουν συστήματα. Εκείνο που πράγματι είναι αληθές είναι ότι ορισμένα ταμεία, όπως το τσάι, το Ταμείο Νομικών, επιμέρους ταμεία και ιδίως στα ΕΦΑΠΑΞ δεν είχαν μηχανογραφικά συστήματα ποτέ και εκεί υπάρχει μια καθυστέρηση. Πόσα όχι όμως γιατί λείπουν οι εφαρμογές αυτές. Πόσα χρόνια θα καθυστερήσουν? Εγώ δεν νομίζω ότι θα τελειώσει το 18 με εκκρεμότητες και σε αυτές τις περιπτώσεις, διότι σας είπα ότι με το νόμο το νέο όπως εφαρμόζεται παράγονται γρήγορα οι συντάξεις και ολοκληρώνονται και οι παλιές στο μεγαλύτερο όγκο τους. Αλλά μην τελειώσουμε αν δεν απαντήσω και για το τι είπα στη Βουλή. Όταν για τη μείωση των συντάξεων. Το θέλω αυτό. Υπουργέ. Γιατί το προαναγγείλατε, είχα μπει στο μεταξύ και λοιπόν, είπατε. Μείωση συντάξεων. Τι συμβαίνει με το θέμα αυτό για να κλείσουμε? Οι συντάξεις μειώνονται συνέχεια, κύριε Υπουργέ, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όλος ο κόσμος το ζει και το βλέπει. Τελικά, τι είπατε στη Βουλή για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί οι συντάξεις μειώνονται από το 2015 και μετά και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Απαντούσα είτε με ερώτηση. Πλαφόν 2.000, είτε με 1.300, είτε με πλαφόν 3.000, είτε με ΕΚΑΣ που έχει ψηφιστεί από 5 κόμματα, είτε με επικουρικές, είτε με πολλά άλλα. Ελάτε. Το ΕΚΑΣ ήταν προνοιακή παροχή, δεν ήταν ποτέ σύνταξη από το 2010 και ναι, μετά. Ναι, αλλά ο άλλος ξέρει τι βάζει στη τσέπη του. Εντάξει, αλλά ναι. Να εξηγήσουμε τι ήταν. Και ήταν μια χίλια ψάρι εδώ. Πάμε παρακάτω. Τι να κάνουμε Ελάτε. Τώρα, όταν λέγαμε όλοι μένουμε Ευρώπη. Και ψηφίσαμε κι εμείς. Το 2015 έγινε αυτό. Το 2015 την κατάργηση του ΕΚΑΣ που είχε συμφωνηθεί ήδη να καταργηθεί. Τον Αύγουστο το 2015. Στο Μέρι Χαρδούβελη. Πετε μου για τη ήταν μια συνέπεια μια προηγούμενη δέσμευση. Μην λέμε και μείωσε και η κυβέρνηση τούτη του ΕΚΑΣ μέσα στις μείωσεις. Εκείνο που συνέβη είναι το ΕΚΑΣ. Ότι Έλατε. Αυξήθηκε σε 2% παραπάνω η κράτηση εισφοράς για την υγεία. Και μπήκε και για τις επικουρικές για πρώτη φορά. Αυτή είναι η μόνη μείωση που όχι, έγινε. Μπήκε και το πλαφόν στις 2.000 και στις 3.000. Και μπήκε το πλαφόν στις 3.000. Αυτά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και, εκείνο που είπα εγώ στη Βουλή είναι ότι δεν έχουμε μειώσει ακόμα εμείς τις συντάξεις σε σχέση με τον επανυπολογισμό. Η ερώτησή μου ήταν για τον επανυπολογισμό. Για τις καινούργιες υπάρχει μείωση. Μιλούσε. Ναι, ότι για τις παλιές. Μείωση, ο νόμος χορηγεί συντάξεις όπως προβλέπονται στις διατάξεις. Μάλιστα. Οι καινούργιες μειώνονται. Και πάμε στις παλιές τώρα. Είπατε λοιπόν ότι οι παλιές με επανυπολογισμό. Δεν μιλάμε για το τι προκύπτει από τον νόμο. Άρα διευκρινίζετε σήμερα ότι εννοούσατε τον επανυπολογισμό των παλαιών.
Σε αυτή την ερώτηση απαντούσα. Μάλιστα. Και επιτέλους να αποδίδουμε ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε. Τη σημασία του. Εδώ είναι η Μέκα των κοινωνικών θεμάτων και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εγώ θα σας ευχαριστήσω πολύ και θα πω το εξής. Οι συντάξεις έπρεπε αύριο να έχουν πληρωθεί. Τάσο Πετρόπουλε. Αύριο. Πήραμε, δώσαμε 600.000 παροχές. Ναι, αυτό αύριο. Τι να κάνουμε. Αύριο. Αύριο δεν γίνεται. Σας ευχαριστώ θερμά. Με τρόπο μαγικό. Έτσι έχουν τα πράγματα.